διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καζάκης. Όπως μάλλον οι παλιότεροι ακροατές εκπομπής γνωρίζουν ότι επαφή με την εκπομπή μπορεί να κάνει κανείς είτε δια του διαδικτύου, δηλαδή στο email μικρόφωνο DK, μικρόφωνο λατινικά με κάπα όμως, μικρόφωνο DK παπάκι gmail.com, μικρόφωνο DK παπάκι gmail.com ή διαζώσεις στο τηλέφωνο 210-34-28-676, 210-34-28-676, για όποιον θέλει να μιλήσουμε ζωντανά ή τουλάχιστον να μιλήσει ζωντανά στην εκπομπή. Σήμερα οφείλουμε να πούμε ότι θα παρακούσουμε τον αγαπητό κύριο Κουτσούμπα, ο οποίος μας ζήτησε να μην ασχολούμαστε με τίποτα άλλο εκτός από τον προϋπολογισμό. Διότι το βασικό πρόβλημα της χώρας, όπως ξέρετε, είναι ο προϋπολογισμός. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η αντιλαϊκή πολιτική στον ελληνικών καπιταλισμών. Οφείλουμε να πούμε ότι, μας συγχωρείτε, εμείς δεν θα ασχοληθούμε με το διαχειριστικό πρόβλημα, θα ασχοληθούμε με την ουσία του προβλήματος. Και η ουσία του προβλήματος είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια φάση όπου το καθεστώς κατοχής που έχει υποστεί η χώρα μετατρέπεται ή μεταλλάσσεται, προσθέτοντας δίπλα στα ήδη υπάρχοντα δεδομένα του καθεστώτος κατοχής, να θυμίσω, κατοχή, υποκατοχή, τελεί μια χώρα η οποία δεν έχει καν το δικαίωμα να αποφασίζει η ίδια ή ασκεί φυσική κυριαρχία ξένη δύναμη ή ξένες δυνάμεις, ξένα κέντρα επάνω σε αυτή τη χώρα. Μέχρι τώρα το καθεστώς κατοχής είχε τα εξής βασικά τρία στοιχεία. Πρώτον ήταν πολιτική κατοχή, ιδιαίτερα μετά τη συμφωνία
του Αυγούστου έχουμε παραδώσει την πολιτική κυριαρχία της χώρας στους θεσμούς. Οι θεσμοί ασκούν πολιτική κυριαρχία στη χώρα και όχι βεβαίως το ελληνικό κράτος με τον τρόπο ή η ελληνική πολιτεία όπως τουλάχιστον θα μπορούσε να τη φαντασιωθεί οποιοδήποτε. Το δεύτερο είναι κανονιστική κατοχή, δηλαδή διαμορφώνει δίκαιο. Το δίκαιο αυτό είναι δίκαιο κατοχής. Έχει καταληθεί το Σύνταγμα, έχουν καταληθεί οι νόμοι και το δίκαιο όπως το εθνικό δίκαιο της χώρας και οι κανονιστικοί κανόνες, μάλλον η κανονιστική ισχύς έχει περάσει στις δυνάμεις κατοχής. Όταν που φαίνεται, δεν φαίνεται μόνο από τους 480 νόμους μνημονιακούς που έχουν περάσει τη χώρα, που έχουν δημιουργήσει ένα παρασύνταγμα, όπως λένε ορισμένοι συνταγματολόγοι, αλλά και έχει άρθει να αλλάξει η συνταγματική τάξη, η ένωμη τάξη στη χώρα, αλλά φαίνεται και το γεγονός ότι όλοι οι μνημονιακοί θεσμοί που ιδρύονται στη χώρα μας, μάλλον εκείνοι οι θεσμοί που προβλέπονται από τα μνημόνια και ιδρύονται στη χώρα μας, έχουν το ακαταδίωκτο, δηλαδή έχουν ή χαίρουν πλήρους ασυλίας έναντι της δικαιοσύνης στη χώρα μας. Αυτό είναι χαρακτηριστικό στοιχείο άσκησης κατοχής σε μια χώρα. Και βεβαίως το τρίτο στοιχείο του καθεστώτος κατοχής είναι η δημοσιονομική κατοχή. Δηλαδή το ότι η σύνταξη προϋπολογισμού δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της ελληνικής κυβέρνησης, μάλλον ανήκει στην αρμοδιότητα της ελληνικής κυβέρνησης όσο ανήκει στην αρμοδιότητα ενός τμηματάρχου Α, η διαμόρφωση προϋπολογισμού για το τμήμα του όταν αποφασίζει ο Υπουργός και η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει μετατεθεί αλλού. Έχει χάσει μάλιστα ο κύριος Αλεξανδρής, όπως πληροφορήθηκα πρόσφατα, ο κύριος Αλεξανδρής εννοώ τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας. Μέσα στην τελευταία σύνοδο των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων έλεγε, ξανάλεγε ότι επειδή η κυβέρνηση έχει χάσει την κανονιστική της ισχύ, δηλαδή να εισηγείται νόμους και να διαμορφώνει νόμους στο ελληνικό κοινοβούλιο, τότε εμείς ως δικηγόροι, αδιάψευστο στοιχείο ύπαρξης της κυριαρχίας της χώρας, θα πρέπει να απευθύνουμε στον κύριο Γιούγκερ για τα αιτήματά μας. Και τα αιτήματά τους βεβαίως, όπως τουλάχιστον τα καταλαβαίνει ο κύριος Αλεξάνδρης, είναι η κατάλυση του δικηγορικού επαγγέλματος, τουλάχιστον όπως ήταν κατανοητό με όρους ελεύθερο επαγγελματία, όπως προβλέπεται από τον κώδικα πολιτικής δικονομίας που έχει ξεκινήσει να ισχύει, γιατί πέρασε στα προαπαιτούμενα του καλοκαιριού για να εφαρμοστεί το μνημόνιο νούμερο 3. Δεν ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με τον, οφείλουμε να ομολογήσουμε με τον προϋπολογισμό, γιατί αρνούμε να συμβάλλω στη μαζική κατάθλιψη του ελληνικού λαού με πράγματα τα οποία τα ξέρει ήδη. Δεν χρειάζεται να ξέρει το πόσο θα πληρώσει παραπάνω, ότι είναι σίγουρο θα πληρώσει παραπάνω ή το αν θα κοπούν οι συντάξεις ή οτιδήποτε. Αυτό που χρειάζεται να ξέρει και που δεν το πει κανένας βέβαια στο κοινοβούλιο είναι η απάτη που έχει στηθεί η σύνταξη και η εφαρμογή του προϋπολογισμού. Το σύστημα δηλαδή ενός πραγματικά μιας εγκληματικής συμμορίας, η οποία μάλιστα είναι τόσο εγκληματική και τόσο συμμορία που βεβαίως θέλει να καταλύσει ακόμα και τον έλεγχο, τον όποιο έλεγχο ασκούσε στα δημοσιονομικά της χώρας το Ελεκτικό Συνέδριο. Είναι εντυπωσιακό ότι και η τελευταία έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου του 2014 παρουσιάζει τα μυστικά πίσω από το success story των Σαμαρά Βενιζέλου, πως κυριολεκτικά λέει λατήθηκε το ελληνικό δημόσιο προς όφελος ξένων αρπακτικών και ντόπιων που ονόμασε η κυβέρνηση προηγούμενη Capital Controls. Έχει επίσης ενδιαφέρον όταν αυτή τη στιγμή ένα μεγάλα ποσά, τεράστια ποσά τα οποία ισοφαρίζουν περίπου τα τακτικά έσοδα του προϋπολογισμού, όπως για παράδειγμα η τελευταία ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Αλλά δεν είναι μόνο η τελευταία ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, είναι επίσης και τα δοσήματα που κάνει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Πιστωτικής Σταθερότητας προς τις τράπεζες, όπως για παράδειγμα τα παρεδόσια που γίνεται τώρα με την ανακεφαλαιοποίηση, τις εγγυήσεις που δίνει, όλα αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για ποσά που είτε ισοφαρίζουν είτε υπερβαίνουν τα τακτικά έσοδα του προϋπολογισμού. Όλα για όλα αυτά δεν υπάρχει κανένας είδους απολογισμός και δεν υπάρχει και φυσικά ούτε καν ο τυπικός έλεγχος του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεκτικού Συνεδρίου ήθελα να πω, διότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, παρά το γεγονός ότι διαχειρίζεται ένα μεγάλο κομμάτι
κεφαλαίων στο όνομα του Έλληνα φορολογούμενου, γιατί αυτά τα χρεώνει το Έλληνας φορολογούμενος, δηλαδή περνάνε, περνάνε στο χρέος, στο δημόσιο χρέος που θα κληθεί να πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος με τη ζωή του, έχει εξαιρεθεί του ελέγχου των δημοσιονομικών του από το ελεκτικό συνέδριο. Δεν ελέγχεται, οπότε δεν ξέρουμε πώς έχουν γίνει τόσο λειψίες, τι ζημίες έχουν γίνει, τι έχουν πάρει έναντι, πώς γίνεται όλη αυτή η ματσαράγκα, ας πούμε, που έχει στηθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Μιλάμε για εγκληματική συμμορία, βεβαίως. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει στο σύνολό του το ακαταδίωκτο, δηλαδή ασυλία έναντι οποιασδήποτε προσφυγής εναντίον τους για πράξεις που έχουν κάνει σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το ίδιο και η ανεξάρτητη αρχή, όπως τουλάχιστον διαμορφώνεται, της Γραμματείας Εσόδων του Δημοσίου. Το ίδιο το Δημοσιονομικό Συμβούλιο Ποσονού που δημιουργείται κατά πέτηση των δανειστών. Όλα αυτά τα πράγματα εξαιρούνται της δικαιοδοτικής ή δικαιακής πρακτικής της ελληνικής δικαιοσύνης, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει τέτοιο φαινόμενο στην Ελλάδα σήμερα, δηλαδή ελληνική δικαιοσύνη. Και έτσι λοιπόν μετεξελισσόμαστε, καθώς γκρεμίζεται η χώρα και χάνεται όλο και περισσότερο, η κατοχή θα μετατρέπεται και σε στρατιωτική κατοχή. Σύμφωνα λοιπόν με την παρέμβαση των Γάλλων και των Γερμανών, σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαμέσου της εκπροσώπους του, των εκπρόσωπών της, δήλωσε ότι η επιστολή που στάλθηκε από τους υπουργούς εσωτερικών της Γαλλίας και της Γερμανίας μόλις χθες ή προχθές, αν θυμάμαι καλά, και στάλθηκε προς τον κύριο Αβραμόπουλο, τον Ψιλικοκό, για το ζήτημα του προσφυγικού, ζητώντας να μετατραπεί η Frontex σε δύναμη ταχείας επέμβασης, ώστε να δρά κατά το δοκούν, όπως πιστεύει η ίδια και το επιτελείο της, το που υπάρχουν έκτακτες συνθήκες ώστε να παρέμβει στην παραμεθόριο των λεγόμενων, της λεγόμενης ευρωπαϊκής επικράτειας, το πράγμα δεν υπάρχει, δεν υφίσταται, αλλά το κατασκευάζουν έτσι αλλιώς, που σημαίνει δηλαδή το πώς ελέγχονται τα ελληνικά σύνορα από ξένες δυνάμεις, οι οποίες θα αποκτήσουν χαρακτηριστικά επιχειρησιακά δύναμη ταχείας επέμβασης. Και φυσικά όταν μιλάμε για δύναμη ταχείας επέμβασης, σταματάμε να μιλάμε για παραδοσιακού τύπου δυνάμεις αστυνομικού χαρακτήρα, μιλάμε για πλέον στρατιωτικά σώματα ή στρατιωτικο-χωροφυλακίστικα σώματα. Είναι οι νέες εκδοχές. Στην Ελλάδα είχαμε την παράδοση του στρατόλαου, τώρα έχουμε ξανααναβιώνει η παράδοση της κατοχής της στρατοχωροφυλακής, ένα είδος μπουραντάδες δηλαδή, για όσους ξέρουν από την παλιά ναζιστική κατοχή. Λοιπόν, αυτό βεβαίως είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξανασυμβεί για καμιά χώρα και φυσικά δεν έχει ξανασυμβεί ξανά στην Ελλάδα, όπου να παραδώσει χώρα, κυρίαρχη χώρα κατά τα άλλα, έτσι, τη φύλαξη των σύνορων. Μην ανησυχείτε όμως, ούτε από την αριστερά θα τα μάθετε, ούτε από τη δεξιά. Όλοι αυτοί τελούν υπό κοινή συμφωνία να τυφλωθεί ο κόσμος. Ο στόχος τους είναι να εξοικειωθούμε τόσο πολύ με την κατοχή, ώστε όταν καταλήξουμε τελικά να ζούμε στρατιωτική κατοχή, δηλαδή στους δρόμους των πόλεών μας ή στη χώρα μας, να υπάρχουν στρατιωτικές δυνάμεις οι οποίες να ασκούν κατοχή, όπως για παράδειγμα ασκεί κατοχή το Ισραήλ στα κατεχόμενα, Δυτική Όχθη, Γάζα και λοιπή Παλαιστίνη, να μην μας νοιάζει, να μην μας φαίνεται παράτερο, να μην μας φαίνεται εξωφρενικό, για να μην αντιδράσουμε με τον τρόπο που αντιδράσανε οι παππούδες μας, δηλαδή την εποχή που χτυπήθηκε η χώρα μας στρατιωτικά από κατακτητή. Αυτοί θεώρησαν αυτονόητο να κάνουν κάτι ενάντια στον κατακτητή, είτε με τα όπλα στην πρώτη γραμμή, είτε μετά κατά τη διάρκεια της κατοχής, έστω και με ένα φυλάδιο μορφή αντίστασης. Άλλωστε, σήμερα η όποια μορφή αντίστασης αποκτά χαρακτηριστικά τρομοκρατίας, όπως πάντα οι κατακτητές θεωρούσαν όσους σήκωναν τη σημαία της αντίστασης ως τρομοκράτες. Άλλωστε, και οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής τρομοκράτες ονόμαζαν χαρακτηριστικά στην επιφυλίδα του κύριος Βλάχος στην Καθημερινή, την εποχή που δύο παλικάρια κατεβάσανε τη γερμανική σημαία από την Ακρόπολη, τους ονομάζει αλίτες,
και τρομοκράτες. Και χάρης βεβαίως στον ελληνικό λαό που τους έκρυψε και διασφάλισε την ασφαλεία τους, αλλά και στους χαμηλόβαθμους Έλληνες δικαστικούς που στήσανε ολόκληρη πλεκτάνη για να προσανατολιστεί το δοσιλογικό καθεστώς, αλλά και οι δυνάμεις κατοχής, στήσανε μια φοβερή πλεκτάνη όπου ανακριτές και δικαστές είπανε ότι ανακάλυψαν μετά από μάρτυρες οι οποίες με ημέρωτικες βεβαιώσεις, καλή ώρα όπως σήμερα, ήταν τελείως πλαστές. Είπανε ότι Γερμανός αξιωματικός ή κάποιος ντυμένος Γερμανός αξιωματικός με άσπρο αυτοκίνητο μιας μάρκας, γερμανικής μάρκας, είχε φτάσει την ώρα εκείνη που έγινε το περιστατικό με τη σημαία έξω από την Ακρόπολη και με μια καλοβαλμένη κυρία ανεβήκανε στην Ακρόπολη για περίπου 3 ώρες και μετά εξαφανίστηκαν. Οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής μαζί με το δοσιλογικό καθεστώς έφαγαν τον κόσμο να βρουν αυτό το άσπρο αυτοκίνητο, αλλά δεν υπήρχε στην Αθήνα, οπότε το ξεχάσατε. Και έτσι διεσώθη τόσο ο Σάντας όσο και ο Γλέζος, τα παλικάρια εκείνη την εποχή που κάνανε αυτό το πράγμα. Τώρα πρέπει να θεωρείται αδιανόητο το γεγονός ότι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις ή στρατιωτικού τύπου δυνάμεις έρχονται να πάρουν τη φύλαξη της χώρας, τα σύνορά της δηλαδή, να ασκήσουν στρατιωτική κατοχή σε επικράτεια και μάλιστα κομβική σημασία σε επικράτεια, διότι μιλάμε για την Παραμεθόριο, και δεν κουνιέται φύλλο. Δεν κουνιέται φύλλο. Γιατί? Γιατί για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύμπαν πολιτικό προσωπικό δεξιάς και αριστεράς έχει συμφωνήσει και συνδράμει στην εξέλιξη του κατοχικού καθεστώτος σε βάρος του ελληνικού λαού. Έχουν αναγάγει την τέχνη του δοσιλογισμού και την πρακτική του, μάλλον την πρακτική του δοσιλογισμού, σε τέτοια τέχνη, υψηλή τέχνη, που μπροστά τους οι δοσίλογοι Τσολάκογλου, Λογοθετόπουλος, Ράλης και όλα τα συναφή όργανά τους μοιάζουν χοντροκοπιές. Έχουν να τους διδάξουν πολλά το σημερινό πολιτικό προσωπικό και οι τσάτσι τους εντός στρατεύματος και εκτός στρατεύματος. Ειλικρινά, ακούστε τους εάν έχουν θέσει έστω και μία φορά το ζήτημα ότι βρισκόμαστε υποκατοχή στην Ελλάδα. Τους ακούσατε όλους στη Βουλή? Ούτε ένας. Ούτε ένας. Ακόμη και ο Μιχαλολιάκος που μας το έπεσε πατριώτης για λαντζή, όπως όλο το φασισταριό αυτής της χώρας, απανέκαθεν. Εξαπανέκαθεν, να το πούμε σωστότερα. Λοιπόν, κουβέντα ότι τελούμε υποκαθεστώς κατοχής, ότι η κατοχή αυτή μετατρέπεται σε στρατιωτική κατοχή και ότι αυτό που επήγει είναι η εθνική ανεξαρτησία, η ελευθερία και αυτοδιάθεση της Ελλάδας. Αυτό ούτε κουβέντα. Δεν πρέπει να ακούγεται. Σιγή ηχθείως. Δεν πρέπει να καλούμε το λαό να κάνει το αυτονόητο. Το αυτονόητο. Πρέπει να αποκτηνωθεί τόσο πολύ με τις πολιτικές εφαρμόζομενες που η αριστερά του λέει αυτός είναι ο καπιταλισμός. Είναι, πώς να το πούμε, είναι η γνωστή νεκρόσιμη ακολουθία που λέγεται εις και κοιμημένους, αν θυμάμαι καλά. Έτσι νομίζω ότι λέγεται η νεκρόσιμη ακολουθία στην εκκλησία μας. Εις και κοιμημένους, η αριστερά λέει μην ανησυχείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός. Δεν μπορεί να έχετε δικαιώματα, δεν μπορεί να έχετε την αξίωση να σας ανήκει η χώρα σας και ότι μέσα εκεί να ευημερείτε. Αυτά σε έναν άλλο κόσμο, σε ένα άλλο πλανητικό σύμπαν, σε μια παράλληλη διάσταση. Γενικά, πάντως όχι εδώ και τώρα. Λοιπόν, και από κοντά φυσικά όλος ο συρφετός νυν και πρώην κυβερνώντων, οι οποίοι βεβαίως πρέπει να μας πείσουν ότι το μεγάλο θέμα μας είναι ποιος θα εκλεγεί άραγες. Ποιος θα εκλεγεί την Κυριακή, ο Βαγγέλας ή ο Τριμπέλας? Δηλαδή αυτό είναι το μεγάλο μας ερωτηματικό, διότι να ξέρουμε ποιος είναι από τους δοσύλλογους εκείνος που θα αναλάβει τη διαχείριση του δοσυλλογισμού της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος. Από οικογένειες δοσυλλόγων άλλο τίποτα. Δεν το συζητάμε. Φυσικά έχουμε και τη Φίφη και τη Φόφη, η οποία είναι στο ίδιο ακριβώς μικρός κύματος, ενώ ο κύριος Τσίπρας ακολουθεί τη γνωστή τακτική. Παραμονές της
υπογραφής κατάπτυστης παράδοσης των συνόρων της χώρας σε ξένες δυνάμεις και διευθυντήρια, το παίζει αντιμνημονιακός. Μια ζωή τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια. Πουλάμε τη χώρα για να πάτε καλά. Δηλαδή τι να πεις. Σε σήμερα, 10ο μηνός, το Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζει κάτι που θεωρείται δεδομένο ότι θα ψηφιστεί, ένα καινούργιο νομοσχέδιο αντιτρομοκρατικό που επιτρέπει να δημιουργούνται βάσεις κοινών δεδομένων, προσωπικών δεδομένων προς διαχείριση της Frontex και όλων των άλλων νέων δυνάμεων καταστολής που δημιουργούνται προκειμένου να ασκήσουν στρατιωτική κατοχή ο νέος άξονας της Ευρώπης. Έχουμε λοιπόν την ψήφιση ενός νέου νομοσχεδίου το οποίο επιτρέπει να ταυτοποιείται και να παρακολουθείται οποιοδήποτε ταξιδέψει με αεροπλάνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ιονή τρομοκράτης. Ο επικεφαλής της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανέβει τα κάγκελα και φωνάζει ότι δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα ευρωπαϊκά χρονικά, είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι μας θα το... όλα αυτά σήμερα ψηφίζονται ώστε να μπορεί να παρακολουθείτε και το τελευταίο Έλληνας Ευρωπαίος πολίτης, έτσι, αυτό σημαίνει Ευρωπαίος πολίτης, να σε παρακολουθούν οι πάντες και να σε θεωρούν ιονή τρομοκράτη. Βεβαίως οι πραγματικοί τρομοκράτες είναι άλλοι, αλλά δεν έχει σημασία. Να θυμίσουμε ότι το αστυνομικό κράτος ή στα γερμανικά Polizeistaat γεννήθηκε την εποχή του μοναρχισμού της επί Ναπολέοντα από τον αυτόν τον εξαίρετο κύριο και προπάτορα όλων των σύγχρονων πολιτικών που λεγόταν Φουσέ, και έστησε το σύστημα του αστυνομικού κράτους με ένα εξαιρετικά πετυχημένο και φοβερά αποτελεσματικό δίκτυο χαφιέδων. Με τη χρήση της σημερινής τεχνολογίας δημιουργείται για πρώτη φορά στην ιστορία ένα υπερκρατικό αστυνομικό κράτος, μάλλον ένα αστυνομικό υπερκράτος, το οποίο βεβαίως στείνεται με αυτούς ακριβώς τους όρους που έστεινε και παλιά ο Φουσέ, ο οποίος από πολλούς ιστορικούς της αστυνομοκρατίας θεωρείται ο προπάτορας της Γκεστάπο ή και όλων αυτών των αστυνομικών, της λογικής του αστυνομικού κράτους, έστω και ακόμη και με τη μορφή που πήρε με την Γκεστάπο. Έτσι λοιπόν μια καινούργια Γκεστάπο αναγεννιέται σήμερα σε επίπεδο υπερκράτους, ευρωπαϊκού υπερκράτους. Δεν μας νοιάζει. Γιατί αυτές οι βάσεις δεδομένων πρέπει να είναι διαθεσίμες στις δυνάμεις ταχείας επέμβασης Frontex ή Eurofor ή όπως αλλιώς θα τις ονομάσουν στο μέλλον, με στόχο φυσικά την άσκηση αποτελεσματικής κατοχής. Το ενδιαφέρον ποιο είναι, ότι στην επιστολή αλλά και στις διευκρινήσεις που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι πλέον η Frontex θα έχει δυνατότητα πρόσβασης σε διαβαθμισμένα προσωπικά στοιχεία ακόμη και στις βάσεις που διατηρούν τα εθνικά κράτη. Και βεβαίως ποιος εισαγγελέας, ποια δικαιοσύνη, ποιος πολίτης θα μπορεί να αμυνθεί έναντι αυτής της χρήσης των προσωπικών του στοιχείων από ξένες δυνάμεις κατοχής. Δημιουργείται εκείνο το πλέγμα εκείνο το πλέγμα υποδομών που, ώστε να κάνουν εξαιρετικά αποτελεσματική τη στρατιωτική κατοχή της χώρας. Και βέβαια όχι μόνο εδώ, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αλλά μιλάμε για την Ελλάδα, γιατί θα είμαστε οι πρώτοι που θα το υποστούμε. Όχι μόνο λόγω προσφυγικού, αλλά πρώτα και κυρία λόγω κατάστασης. Είμαστε η πιο ενδεδειγμένη χώρα για να εφαρμόσουν το σχέδιο στρατιωτικής κατοχής της. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανέρχομεθα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο μικρόφωνο Δημήτρης Χατζάκης. Μιλάμε για μια κατάσταση που πραγματικά αισθανόμαστε άσχημα, γιατί είμαστε οι μόνοι το οποίο προσπαθούμε με κάθε τρόπο να το σηκώσουμε, να καταλάβουμε ότι η κατοχή επιδεινώνεται και βεβαίως ακόμη δεν χρειάζονται εκτελεστικά αποσπάσματα, γιατί δεν έχουμε μαζική αντίσταση.
στο λαό, γίνεται όμως προσωπικό απόσπασμα η τράπεζα, η εφορία ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει και να μας έχει διαφοροποιήσει. Είναι τραγικό να σκέφτεσαι, ειδικά στον χώρο της αριστεράς, ότι συζητιέται ακόμη το αν υπάρχει κατοχή ή όχι στη χώρα μας. Πρόσφατα συζητούσα με έναν γνωστό, ο οποίος βεβαίως είναι υπέρ της λογικής, βεβαίως δεν είναι κουτσούμπας η Ανταρσία, είναι όμως της λογικής ότι το καθεστώς έχουμε στην Ελλάδα καθεστώς εξάρτησης, υπεριελιστικής εξάρτησης, και αυτό το καθεστώς εξάρτησης απλά έχει επιδεινωθεί. Κάνει μεγάλο λάθος. Προσπαθούσα να το εξηγήσω ότι είναι άλλο πράγμα η εξάρτηση όπως εκδηλώνεται με όρους απικίας. Είναι άλλο πράγμα η εξάρτηση όπως εκδηλώνεται με όρους ημιαπικίας ή προτεκτοράτου. Και είναι άλλο πράγμα η εξάρτηση που εκδηλώνεται με όρους κατοχής. Η Ελλάδα τελεί υποκατοχή μετά το 2010. Απλούστατα είναι για πρώτη φορά, μάλλον δεν είναι για πρώτη φορά, γιατί με ανάλογο τρόπο έθεσαν υποκατοχή. Έθεσε υποκατοχή η Βρετανία την Ιρλανδία όταν το έκανε, πίσω στο 17ο-18ο αιώνα. Με τον ίδιο περίπου τρόπο απέκτησε τη δυνατότητα να ασκήσει κατοχή σε πολλές άλλες απικίες, όπως για παράδειγμα στην Ινδία. Δεν την κατέλαβε με τα όπλα. Της παρεδόθη από τους μαχαραγιάδες. Ή με ανάλογους τρόπους η Ρώμη απέκτησε το δικαίωμα να ασκεί κατοχή στη Μίλητο, στο βασίλειο του Ατάλου. Αλλά τι σημαίνει κατοχή και ποιο είναι το διαφοροποιεί τη μορφή? Αυτό που είπαμε προηγουμένως, άσκηση φυσικής κυριαρχίας πάνω σε ένα τόπο από ξένα κέντρα, ξένες δυνάμεις. Και αυτό το πράγμα είναι φυσική κυριαρχία. Βεβαίως η φυσική κυριαρχία, όπως ξέρουν όλοι οι νομομαθείς που τουλάχιστον μπορούν να καταλάβουν πέντε πράγματα και από άποψη πολιτικής, ασκείται με όρους πολιτικής, κανονιστικής ισχύως, δημοσιονομικής και φυσικά στρατιωτικής. Αυτό που μας λείπει είναι το στρατιωτικό σκέλος. Αυτό δηλαδή που χρειάστηκε να ασκηθεί την εποχή του της εισβολής του τελικού φασισμού, που είπε το όχι ο ελληνικός λαός. Την εποχή εκείνη μάλιστα είπε και όχι και ένας άνθρωπος ο οποίος ασκούσε δικτατορία στην χώρα, παρά και ενάντια στην ιδεολογία του, στο καθεστώς του, και ξέροντας πολύ καλά, ή μάλλον τουλάχιστον φαντασιωνόταν, ότι αυτό το όχι και όχι το ναι που είχε σχεδιάσει να πει ολόκληρο το καθεστώς προηγουμένως, αυτό το όχι κατέλειω ουσιαστικά το καθεστώς του στα μάτια και στις λογικές του ελληνικού λαού. Σήμερα μην ανησυχείτε, δεν θα βρεθεί κανένας μεταξάς, έστω και ένας μεταξάς, δείτε, στρατιωτικές ή στρατιωτικοχωροφυλακίστικες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διαχείριση των συνόρων της χώρας, αλλά κανένας, μα κανένας επίσημος εκπρόσωπος των, πώς να το πούμε, των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, είτε είναι ενεργεία είτε είναι αποστρατεία, δεν θα το σηκώσει ως κυρίαρχο θέμα, όχι προς Θεού. Γι' αυτό άλλωστε μας μαθαίνανε στο στρατό και αυτό των εχθρών τα φουσάτα περάσαν. Ας το ακούσουμε, εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλους τους ένστολους και μη. Των εχθρών τα φουσάτα περάσαν, σαν το λίμα που καίει τα σπαρτά. Με κανόνια της πόλης χαλάσαν, μας ανάψαν φωτιές στα χωριά. Μα οι εχθροί μας πια τώρα σκορπίσαν και ξανάρθε για μας λευτεριά. Για να φτιάξουμε τα όσα κρεμίσαν, ας κοιτάξουμε μόνο μπροστά. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν της σκιάζει φοβέρα καμιά. Μόνο λίγο καιρός αποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Ξανά στη δόξα. Και ξανά προς τη δόξα τραβά. Ναι,
αν το έθνος θα πάρει σαν και πριν να βαδίσουμε μπρος. Κι ο καινούριος στρατός με χαμάρι να σταθεί των συνόρων χρός. Όλοι αρκεί με τον ήλιο προβάλλει και ψηλά το κεφάλι κρατεί. Μια πατρίδα πολύ πιο μεγάλη, μια πατρίδα πολύ πιο τρανή. Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν πιστιάζει φοβερό καμιό. Όλο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προστιδώ. Μην ανησυχείτε, δεν είναι ο σταθμός των ενόπλων δυνάμεων. Έτσι, το μικρόφωνο, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας, ο οποίος θα θυχτεί από το εμβατήριο αυτό, καθότι δεξί και αριστερή συμφωνούν ότι το μέγιστο σήμερα της δικής τους παρουσίας στην Ελλάδα είναι το να σκύψουν κεφάλι στο καθεστώς κατοχής. Διότι όπως μου λέει και κάποιος έτσι, βαρβάτα κομμουνιστής, μου λέει καθεστώς κατοχής, πού το είδες? Μια ζωή τα ίδια συμβαίνουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι. Εφόσον μας είναι μια ζωή στα ίδια, και βεβαίως προσπάθησα να το θυμίσω, κάποιοι εκατοντάδες χιλιάδες ομοειδεάτες τους αφήσαν τα κόκαλά τους σε ξερονήσια πάνω στα βουνά σε ιστορικές συνθήκες. Κάποιοι φορέσανε εκρηκτικά και πέσανε πάνω σε άρματα μάχης ή κάνανε πράξεις που σήμερα χαρακτηρίζουν τους τζιχαδιστές ή τους τρομοκράτες, αυτούς τους σκοτεινούς τύπους, λοιπόν, σαν τις κατσαρίδες ας πούμε και τα λοιπά. Βεβαίως εξαιρετικά αφιερωμένο, έτσι να τα ακούσουμε σε κάθε επέτειο, όπως να είναι στις στρατιωτικές παρελάσεις, έτσι, αυτό με τις πολεμικές σημαίες να ανεμίζουν, και βεβαίως να τους κρατούν άνθρωποι για τους οποίους δεν σημαίνει τίποτα απολύτως ούτε το λάβαρο, ούτε το καθήκον, ούτε το όρκος, ούτε βεβαίως και τα εμβατήρια που κάποτε μας είχαν μάθει να τα συχαινόμαστε γιατί συνδεόντουσαν με καταστάσεις φασιστικής εκτροπής στην Ελλάδα. Έτσι αλλιώς ο μόνος που έχει να μείνει σήμερα και να ακόμη να ελπίζει ότι ρε παιδί μου με το τσαγανό του και τα κότσια του δεν θα επιτρέψει αυτή η χώρα να χαθεί είναι και να λέει με το να σιγοτραγουδάει έστω και αν δεν ξέρει τους στίχους ή οτιδήποτε αυτό. Δεν υπάρχει, είναι ο λαός μας ο οποίος ακόμη πιστεύει ότι η Ελλάδα δεν πεθαίνει ποτέ. Η Ελλάδα έχει πεθάνει, το ζήτημα είναι να την αναστήσουμε. Και εκεί είναι η μεγάλη δυσκολία, το τσαγανό, η αποφασιστικότητα, και γι' αυτό το λόγο έχω πει ότι το καθήκον το σημερινό δεν είναι απλά εθνικοαπελευθερωτικό επίπεδου ναζιστικής κατοχής. Τότε που ο εθνικοπλευθερωτικός αγώνας κυριάρχησε στο λαό μας, είναι εθνικοαπελευθερωτικό επίπεδου φιλικής εταιρείας. Θέλουμε μια νέα παλιγενεσία, μια νέα απαρχή ενός νέου έθνους, ελληνικού έθνους, χωρίς αυτό το δοσυλλογισμό που το σκεπάζει και τον πνίγει, όλο αυτό το κατημά που διαλύει και αποσαθρώνει τα πάντα. Λοιπόν, είπαμε σήμερα τι είναι, δεν υπάρχει καμία, να ανησυχείτε, δεν θα το μάθετε πουθενά, δεν είναι όλα αυτά, είναι για την ασφάλειά σας. Άλλωστε όλοι θα σας πούν για τα ευρωπαϊκά ιδανικά, για όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα γνωστά πολιτίκια της σύγχρονης πολιτικής θεολογίας, δεν πρόκειται να σας ζητήσει κανένας οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά, εσείς κρατήστε έτσι μια, πώς να το πούμε, πώς το λέει και ένας φίλος, έτσι, κρατήστε ψηλά το πνεύμα του μετόπου, γιατί η τελική μάχη έρχεται, πλησιάζει, και φυσικά θα κερδίσει αυτός που έχει τις υπέρτερες δυνάμεις σε επίπεδο αφοσίωσης, σε επίπεδο αποφασιστικότητας. Στο κάτω της γραφής, η μάχη θα γίνει όπως ακριβώς θα εξελιχθεί, όπως ακριβώς εξελισσόταν και στην παλιά κατοχή, ξεκινώντας ο καθένας από το σπίτι του. Σε λίγο θα κληθείτε να δώσετε μάχη για κάθε ραχούλα, για κάθε βράχο, για κάθε παρτέρι, για κάθε πεζούλα, όπως έλεγε ο Άρης, για κάθε πεζούλα και για κάθε σπίτι, για κάθε καλύβα αυτού του τόπου, οι οποίοι βεβαίως θα μας τα πάρουν. Και προσέξτε να δείτε, θα σας περιγράψω λιγάκι το σκηνικό, και αν με θεωρείτε ακραίο ή όλα αυτά τα πράγματα έξω από κάθε λογική,
να το δεχτώ. Αλλά ακούστε κάποιον που για όλα όσα έχει πει μέχρι τώρα έχουν επιβεβαιωθεί, έστω και αν προσπαθούσαμε πάντα να είμαστε στη μετριοπαθή πλευρά των εκτιμήσεων. Ακούστε πώς θα γίνει. Και θα γίνει ως εξής. Θα επιλεγούν εύκολοι στόχοι. Και ο εύκολος στόχος είναι ο ελευθεροπαγγελματίας σήμερα. Φυσικά, εύκολος στόχος είναι και ο μικρομεσαίος, ο οποίος έχει συνηθίσει. Γιατί είναι εύκολος στόχος? Γιατί δεν πρόκειται να κανείς να σηκώσει ούτε καν το βλέμμα για να τον υπερασπιστεί. Ο μισθωτός και ο συνταξιούχος τον θεωρούν εχθρό τους. Γιατί λέει είναι φοροκλέβων, φοροαποφεύγων. Βεβαίως αυτός έχει κάνει όλη τη μεγάλη ζημιά. Έτσι μαθαίνουν και στο δημόσιο υπάλληλο πρωτίστως. Γιατί όλα αυτά τα παθαίνουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, γιατί υπάρχουν ελευθεροπαγγελματίες και μικρομεσαίοι. Έτσι λοιπόν θα τους τα πάρουν. Θα τους χτυπήσουν ανελέητα. Και όταν θα σου χτυπάνε την πόρτα για να την ανοίξεις, αυτός που θα έρθει θα φροντίσουν να μην είναι Έλληνας αστυνομικός που να συνοδεύει το δικαστικό κλητήρα. Γιατί ο Έλληνας αστυνομικός, επειδή και αυτός εργαζόμενος είναι, έχει και μια οικογένεια, ίσως να έχει πατέρα, μητέρα, αδερφή, αδελφό, που να έχει υποστεί το ίδιο πράγμα, ενδεχομένως να πάτησε ένα πόδι, ρε παιδί μου, να πει, ή τέλος πάντων μια λευκή απεργία, ή τέλος πάντων να συμβεί αυτό που έχουμε γνωρίσει επανειλημμένα ως κίνημα πληστηριασμών, και το έχω ακούσει από πάρα πολλές πλευρές. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οι Έλληνες αστυνομικοί όποτε κλήθηκαν, στην πραγματικότητα συνέδραμαν με τη στάση τους, στο αθελά τους, στο κίνημα των πληστηριασμών. Δεν είχαμε παρά μόνο μία εξαίρεση, όπου εκεί βεβαίως οι αστυνομικοί έδρασαν, διότι το κύκλωμα, το μαύρο κύκλωμα των αρπακτικών που αφορούσε και συμβολιογράφους και δικαστικούς και όλα αυτά τα πράγματα ήταν τόσο ισχυρό που δυστυχώς είχε μεγάλα πλοκάμια και μέσα στην αστυνομία, και είχαμε κατασταλτική δράση των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι αστυνομικοί λέγανε, ερχόντουσαν όπως είχαν υποχρέωση να τους καλούσαν και λέγανε στους αγωνιστές, στους ανθρώπους δηλαδή που εκεί επιτελούσαν εθνικό έργο στο να μην περάσουν τα ακίνητα ή να μην συνεχίσουν την πληστηριασμή σε βάρος των Ελλήνων πολιτών, τους λέγανε παιδιά, και εγώ μαζί σας είμαι, και εγώ παθώς. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, και δεν είχαν ας πούμε εμπλοκή με αυτό το κίνημα που επέτρεψε στην άνθηση αυτού του κινήματος, έστω και αν η αδιαφορία του κόσμου δεν του έδωσε τη μαζικότητα που θα έπρεπε και την παλαϊκότητα εκείνη που θα μπορούσε να έχει τελειώσει το ζήτημα των πληστηριασμών πριν καν αναδειχθεί ο Τσίπρας στην κυβέρνηση, δηλαδή πριν πριν τις προεκλογικές, την προεκλογική περίοδο του 2014. Βεβαίως οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι δεν είναι μόνο η αδιαφορία του «όχ αδερφέ», του η αδιαφορία το ότι εντάξει τη γλίτωσα εγώ, να παραπνιγούν όλοι οι υπόλοιποι. Υπήρχαν και κομματικοί μηχανισμοί οι οποίοι εμφανίζονταν στους πληστηριασμούς μόνο όταν θέλανε να βγάλουν φωτογραφίες ή να τους τραβήξουν κάμερες, και εξαφανίζονταν αμέσως μετά. Και έδιναν εντολή στους δικούς τους να τεινάζουν στον αέρα οποιαδήποτε προσπάθεια συλλογικής δράσης στους πληστηριασμούς, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα κινήματα. Όμως δεν θα είναι Έλληνας αστυνομικός, ή μάλλον θα είναι Έλληνας αστυνομικοί μαζί με Γερμανούς, μαζί με Ολλανδούς, της Frontex ή οποιασδήποτε άλλη στρατοχωροφυλακίστικης δύναμης θα αναλάβει να σε χαρακτηρίσει φασίστα, γιατί τη χαμοκέλα σου ή το μικρό διαμέρισμά σου σε κάποια γειτονιά της Αθήνας, ή αν θέλεις την καλύβα σου, έστω και με τη σύγχρονη έννοια, έστω και σε μια παρακμιακή γειτονιά της Αθήνας όπως την έχουν καταντήσει σήμερα, θα πρέπει να το πάρουν για να διαχειριστούν τα hot spots που δημιουργούνται αυτή τη στιγμή κατά κόρο, και υπάρχει στόχος να δημιουργηθούν στην Ελλάδα αλλά και αλλού, όπως για παράδειγμα έγινε σήμερα, μάλλον έγινε αυτές τις μέρες, προσέξτε, και πέρασε στα ψηλά, όπου με στρατιωτική επιχείρηση διαλύθηκαν οι παραγκομαχαλάδες που είχαν δημιουργηθεί στα σύνορα της Μακεδονίας, στη Μακεδονία, στα ελληνικά σύνορα, από πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι το μόνο που ζητούσαν ήταν να φύγουν από την Ελλάδα. Φυσικά, κατ' εντολή της Γερμανίας, της κυρίας Μέρκελ, διαλύθηκαν οι παρκομαχαλάδες, αφού μαζέψανε όλο αυτόν τον πληθυσμό και τον φέρανε ξανά στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα και στην Αθήνα, για να είναι υποχείριο των κυκλωμάτων, επίσημων και ανεπίσημων κυκλωμάτων δουλεμπόρων, προκειμένου βεβαίως να κάνουν τη δουλειά τους. Και όταν θα έρθουν αυτοί
θα σε χαρακτηρίσουν φασίστα γιατί δεν δέχεσαι να σου αρπάξουν το σπίτι και να το χρησιμοποιήσουν ως hot spot ή πως λέγεται στην Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία, λέγεται δομή, ως δομή για να μπορέσουν να στεγάσουν αυτούς τους δύστιγους ανθρώπους που έχουν πέσει στα χέρια τους, στα χέρια αυτών των αρπακτικών και προέρχονται είτε γιατί κυνηγημένοι με όρους προσφυγιάς είτε με οικονομικής δυσπραγίας και ανισότητας. Έτσι θα γίνει και τότε θα σου λένε όλοι, μα πού τη δίνεις την κατοχή? Ο Γερμανός ήρθε να μας βοηθήσει, να μας διευθετήσει το ζήτημα. Πού το είδες την κατοχή? Το ίδιο πράγμα που σου λέγανε την εποχή της ναζιστικής κατοχής, όταν ο κύριος Λαμπράκης στα Αθηναϊκά Νέα και στο Ελεύθερο Βήμα, όπως και ο κύριος Κύρου στην Εστία της εποχής, όπως και ο κύριος Βλάχος στην Καθημερινή της εποχής, αμέσως μετά την έλευση των γερμανοτευτώνων ναζί στην Ελλάδα, τους λέγανε ευτυχώς η ευρωπαϊκή οικογένεια, ο Βλάχος, ο Σπύρος ο Μελάς το έγραφε συστηματικά στην επιφυλίδα που είχε και έλεγε ευτυχώς ο φαϊνότερος εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής οικογένειας ήλθε να μας απαλλάξει από τα ελαττώματα της φυλής, από την κομματική φαυλοκρατία και από αυτόν τον ανατολισμό ο οποίος με έχει μαραζώσει αυτή τη χώρα. Και έτσι λοιπόν οι Ναζί ήταν απελευθερωτές της χώρας όταν ήρθαν με την παλιά κατοχή, χάρη στο Σπύρο του Μελά, τον Γιώργο τον Βλάχο, τον Γιώργο Βλάχο, τον Κύρο Κύρου, αν θυμάμαι καλά, και φυσικά τον κύριο Λαμπράκη και τον Λαμπρακιστάν που ζει μέχρι σήμερα. Δυστυχώς κανένας από αυτούς δεν έδωσε λογαριασμό και δεν έδωσε λογισμό. Το ίδιο πράγμα θα σου λένε. Από τα σαλόνια του Μαξίμου μέχρι τα σκοτεινά γραφεία του Περισσού. Το ίδιο πράγμα θα σου λένε. Δεν είναι κατακτητής αυτός. Είναι ο καπιταλισμός. Έτσι λειτουργεί. Και εσύ, μόνο δευτερά παρουσία μπορεί να ελπίζεις στη μεταθάνατον. Και το μόνιμο και η μόνιμη ακολουθία που θα ακούς είναι ίστους και κοιμισμένους. Είναι ωραίον και εύκολον να ομιλεί κανείς περί καλυτερεύσεως των όρων της ζωής, περί κοινωνικών ασφαλίσεων, περί βελτιώσεως των μισθών, των συντάξεων και ούτου καθεξής. Η Ελλάς δεν είναι εις θέση ούτε καν τους σημερινούς όρους της ζωής να διατηρήσει. Αλλά είτε θα συμμαζευτεί είτε θα σβήσει. Η Ελλάς, ως εκ της γεωγραφικής της θέσεως, του κλίματος της χώρας και της δρασθόνης των περισσότερων κατοίκων της, είναι ίσως το πτωχότερον και αθλιέστερον κράτος της Ευρώπης. Εν τη ούτων κράτος θα έπρεπε να προσπαθήσει με οικονομίας αιματηράς και με αύξηση των νερών της εργασίας να πληρώσει τα αποτελέσματα της ατυχίας του, χωρίς ποτέ να ονειρευτεί τους όρους εργασίας, τους μισθούς ή τις απολαύσεις των πλουσίων και προοδευμένων κρατών της Ευρώπης. Ήμεθα λαός αμορφώτων και ημιμαθών τεμπέληδων. Εάν υπήρχον τίμιοι πολιτικοί εις το θλιβερόν αυτών τόπων, θα έπρεπε να πείσουν των δημαγωγούμενων λαών ότι καμία βελτίωση δεν είναι επί του παρόντος δυνατή. Χειροτέρευση μόνον πρέπει να φοβούμεθα. Εάν ο τόπος αυτός θέλει να ελπίζει εις μίαν καλυτέραν αύριον, πρέπει να χωνεύσει άπαξ διαπαντός ότι μόνον δια της συνεχούς εργασίας και της σιδηράς πειθαρχίας θα δυνηθεί να αποβλέψει προς αυτήν. Και ότι μόνον ούτω θα αποφύγομεν τας επικείμενας εθνικάς καταστροφάς με την συναφήν εξαθλίωση των βιωτικών συνθήκων, προ των οποίων η σημερινή μας φτώχειας θα μας φαίνεται παράδεισος. Δυστυχώς, είμεθα εκ φύσεως πτωχή και θα ζήσομεν πτωχή, ευλογούντες το Θεόν, και προς εξασφάλιση της εργασίας μας αυτής και προς αποσόβηση της επικείμενος διαλύσεως του ελληνικού κράτους, θα πρέπει να οικονομήσουμε από μισθούς και συντάξεις περί τα 800 τουλάχιστον εκατομμύρια ετησίως χάριν της εθνικής αμήνης. Και καθήν ώραν εκακέ συνήθειε και αναρχικέ τάσεις των Ελλήνων μόνον δια σιδηράς πειθαρχίας και αμιλίκτου αυστηρότητος ειν μπορούν να σχετηθούν, τα κόμματα και ο τύπος
τας υποθάλπτων. Ποιος τα έγραψε αυτά τα πράγματα και πότε, και πότε υπόθηκαν αυτά, έχει πολύ ενδιαφέρον. Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε την αμεσότητα να μας γράψουν οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούνε πότε υπόθηκαν αυτά, που για μένα στα δικά μου αυτιά ακούγονται εξαιρετικά οικεία, μια και τα ίδια μας λένε και σήμερα. Δεν χρειάζεται να σπάτε το κεφάλι σας και όλα αυτά τα πράγματα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Αυτά γράφτηκαν στην επιφυλίδα της εφημερίδας Εστία στις 5 Απριλίου 1936. Λίγες μέρες μετά ψηφίστηκε η κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μεταξά, για να μπορέσει να υλοποιήσει όλο αυτό το αισιόδοξο πρόγραμμα, και τα 800 εκατομμύρια τα οποία αναφέρεται δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα αποθεματικά του ΙΚΑ, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων της εποχής εκείνης, τα οποία βεβαίως διασπαθήθηκαν υπέρ του καθεστώτος και των τοκογλύφων της χώρας της εποχής εκείνης. Λοιπόν, η ίδια Εστία με το ίδιο ύφος και τα ίδια επιχειρήματα το 1942-41, μετά τον Απρίλιο του 41 μέχρι το 42, είχε με συνεχείς επιφυλίδες ακριβώς το ίδιο πράγμα, λέγοντας ότι χάρης στον φωτεινόν αυτών σύμμαχων και, και τον εξαίρετον γερμανό εταίρο, η Ελλάδα επιτέλους θα πάψει να είναι λαός τεμπέλιδων, ημιμαθών και αμορφώτων. Ακριβώς το ίδιο είναι η κατάσταση που ζούμε σήμερα. Το ενδιαφέρον είναι ότι τότε θεωρήθηκε αυτονόητο να υπερασπιστείς τα αυτονόητα. Σήμερα βεβαίως δεν είναι, διότι υπάρχει μια τακτική πολιτικού μυθριδατισμού. Προσπαθούν να σε εξοικειώσουν τόσο πολύ με την κατάσταση αυτή, ώστε να σου φαίνεται αδιανόητο το ότι θα υπερασπιστείς το αυτονόητο και θα διεκδικήσεις το αυτονόητο. Πάμε λοιπόν λιγάκι στα email. Ο φίλος ο Γιάννης χθες που μας είχε πει για τον για το Μπύρο Μπιζάν, τέλος πάντων, για παράδειγμα, μας στέλνει ένα που είχαμε πει ότι δεν είναι αυτόνομη δημοκρατία. Επιβεβαιώνεται από το Wikipedia, αν και δεν το θεωρώ σοβαρή πηγή, γιατί είναι Jewish Autonomous Oblast. Oblast στα ρώσικα είναι επαρχία, δεν είναι δημοκρατία. Έτσι, δεν ήταν πολιτεία της Σοβιετικής Ρωσίας, ήταν Oblast, επαρχία. Έτσι, είναι η μικρότερη, πώς το λένε, μονάδα αυτοδιοίκησης που υπήρχε στην Τσαρική Ρωσία, πέρασε μητροποποιήσεις και στο Σοβιετικό καθεστώς, και που είχε την έννοια της κομιτείας, county στα αγγλικά δεδομένα, ή της επαρχίας στα δικά μας δεδομένα, τηρουμένων των βεβαίως των αναλογιών. Δεύτερον, πάμε λοιπόν σε ένα φίλο που λέει: Δημήτρη, δείτε ότι 3 μέρες τώρα γίνεται κατάληψη στην περιοχή Λινοπότης, στην ΚΟ, η οποία περιοχή έχει προγραμματιστεί να είναι ένα από τα hot spot. Φίλε Χρήστο, στείλε περισσότερες λεπτομέρειες, δηλαδή κατάληψη από ποιους, για ποιο λόγο, και να το αναδείξουμε το ζήτημα, ή αν χρειάζεται πραγματικά να αναδειχθεί, γιατί η ιστορία των hot spots είναι μια πολύ σκοτεινή ιστορία που έχουν αποφασίσει, και φοβάμαι πολύ ότι θα είναι τα πρώτα μέρη τα οποία θα δημιουργηθούν ειδικές οικονομικές ζώνες, προκειμένου να μην υπάρχει ούτε η δικαιοσύνη να μπορεί να παρέμβει η δικαιοσύνη, ούτε οι ελληνικές αρχές, έστω και αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ελληνικές αρχές. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό που μας είπε χθες ο φίλος από το πλωμάτι της Λέσβου, ότι υπήρξαν εκρήξεις στα γραφεία της περιφέρειας αλλά και του Δήμου, αν θυμάμαι καλά, έχει να κάνει με το γεγονός ότι για τα μάτια του κόσμου, πιστεύω, έγινε μια παρέμβαση από την περιφέρεια Αιγαίου αλλά και από τον οικείο Δήμο ενάντια σε αυτό το σαφάρι προσφύγων που έχει εξελιχθεί δραματικά πλέον στα νησιά μας, έστω με τα λόγια, δηλαδή δεν ήταν τίποτα σοβαρό, και η απάντηση σε αυτούς που δημιούργησαν, που έθεσαν κάποια ζητήματα, και είναι και τοπικοί θεσμοί να το πούμε έτσι, ήταν οι βομβιστικές αυτές ενέργειες, οι οποίες βεβαίως
από ό,τι είδα πέρασαν στα ψηλά, ενώ αντίθετα η προβοκατόρικη ενέργεια στο μειονοτικό κόμμα στην Κομωτινή έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης στο Ευρωκοινοβούλιο, που το έφερε η οικία φράξια του Κοινοβουλίου των Μειονοτικών Κομμάτων, που επιδοτούνται αδρά και συνδέονται αδρά με τις φασιστικές ακροδεξιές οργανώσεις στην Ευρώπη και φυσικά με υπόγειες διασυνδέσεις με την Αμερικανική, με το Αμερικανικό βαθύ κράτος. Έφεραν το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο και έθεσαν ζήτημα να πάρει μέτρα η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία της μειονότητας στη Θράκη. Εντάξει, μας έρχεται. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μια ωραία πρωτοβουλία που μας λέει ο φίλος ο Στέφανος, ότι πάντα είχαμε και έχουμε κατά νου σαν κίνημα ότι αν καταφέρουμε να οργανώσουμε τη γειτονιά μας, αλλά και κάθε συλλογικότητα, τότε και μόνο τότε θα καταφέρουμε να αφυπνίσουμε τον κόσμο. Λοιπόν, η γειτονιά μας, η γειτονιά του κάθε πυρήνα μας, βρίσκεται συγκεντρωμένη κάθε 29 και 30 κάθε μήνα στον τόπο του εγκλήματος, των τοκογλύφων, των απαταιώνων και του ανάγειων του κράτους. Η γειτονιά μας, κάθε 29 και 30 του μήνα, είναι έξω από τις τράπεζες. Σωστό. Άνθρωποι που πάνε για να πληρωθούν τη σύνταξή τους, μάλλον να πάρουν έναντι τη σύνταξή τους. Να πληρωθούν έναντι μισθού, ιδιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι. Να πληρώσουν φόρους, να πληρώσουν δάνεια, να πληρώσουν λογαριασμούς δέκο, να κάνουν διακανονισμούς με τις τράπεζες. Κόσμος της γειτονιάς μας συγκεντρωμένος σε ένα σημείο. Μέσα και έξω από τις τράπεζες, σαν σε συσίτιο σε κατοχή. Αγανακτισμένος, νευριασμένος, προβληματισμένος, με έντονη αγωνιστική διάθεση, ναι, με έντονη πολιτική διάθεση για κουβέντα, για τα τεκτενόμενα της χώρας και με ένα απέραντο αισιχτήρ για όλους τους πολιτικούς και όλους αυτούς που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Κόσμος της γειτονιάς μας έτοιμος να ακούσει. Πρόταση. Πρέπει να βρισκόμαστε αυτές τις δύο μέρες όσοι μπορούν στις τράπεζες της περιοχής μας, στη γειτονιά μας. Πρώτον, να μοιράζουμε φυλάδια, περιμένοντας μέσα και έξω να το διαβάσουν. Δεύτερον, να μιλάμε στον κόσμο, ο οποίος είναι γνωστός μας. Τρίτον, να μιλάμε για τους πληστηριασμούς και το πώς πρέπει να αποτραπούν. Τέταρτο, ό,τι άλλο μπορούμε να σκεφτούμε. Σημείωση. Κανένα κίνημα, κανένας πολιτικός φορέας δεν βρίσκεται αυτές τις δύο μέρες στον τόπο του εγκλήματος, ώστε να συμπαρασταθεί και να δώσει κουράγιο τουλάχιστον στον ταλαιπωρημένο ελληνικό λαό. Ας είμαστε λοιπόν εμείς με τις προσπάθειές μας, με τις προτάσεις μας και τον αυθεντικό μας λόγο. Νομίζω ότι η πρόταση του Στέφανου είναι αρκετά καλή. Νομίζω ότι το ΕΠΑΜ οφείλει να την κάνει πράξη, τουλάχιστον όσοι μπορούν να βρεθούν εκεί, όντως πραγματικά, και δεν είναι και πολλές οι τράπεζες. Αν πάρεις την Εθνική, μόνο η Εθνική από μόνη της συγκεντρώνει το 60-70% των ανθρώπων που σε κάθε γειτονιά έχουν υποστεί αυτή τη βάρβαρη μεταχείριση από το καθεστώς κατοχής και τρέχουν εκεί να συναλλαχθούν, να μπορούν να δουν τι μπορούν να περισσώσουν, αν μπορούν να περισσώσουν το οτιδήποτε. Κάθε 20 και 30. Μπορούμε να το κάνουμε σύνθημα αυτό. Το κίνημα της 29ης και 30ης του μήνα. Δηλαδή δεν είναι αστείο, όντως η γειτονιά εκεί είναι. Όπως κάποτε ήταν στα συσίτια στην παλιά ναζιστική κατοχή, ήταν στα συσίτια της κάθε γειτονιάς, όπου εκεί δρούσε το κίνημα αντίστασης. Μέσα εκεί, προσπαθώντας να μιλήσει, να οργανωθεί ο κόσμος, να βγάλει έστω τον πόνο του και τον καημό του. Λοιπόν, σχετικά με τα, ένας φίλος μας στέλνει γιατί σχετικά με τα capital controls. Οι τράπεζες χρησιμοποίησαν τις μπλοκαρισμένες από τους κεφαλαιακούς ελέγχους αποταμιεύσιμων καταθετών, μισθωτών και συνταξιούχων για να μπορούν να μεταφέρουν στο εξωτερικό τα χρήματα των μεγαλοκαταθετών. Αυτό δεν το ξέρουμε, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη. Υπάρχει αυτή η καταγγελία, το οποίο πραγματικά χρησιμοποιήθηκαν οι λογαριασμοί νόστρο-βόστρο των τραπεζών, οι οποίοι εξαιρούνται το capital controls. Τι είναι οι νόστρο-βόστρο λογαριασμοί? Είναι λογαριασμοί που είναι ανάμεσα στις τράπεζες για τις μεταφορές, για τις κεφαλαϊκές μεταφορές, μεταφορές χρήματος δηλαδή, ανάμεσα στις τράπεζες. Αυτές εξαιρούνται το capital controls και χρησιμοποιήθηκαν αυτοί, τουλάχιστον έτσι έχει λέει οι πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ώστε να μεταφερθούν κεφάλαια προς το εξωτερικό. Προσωπικά δεν νομίζω ότι είχαν ανάγκη τους νόστρο-βόστρο, γιατί όλες οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις είναι εκτός
capital controls, δηλαδή όταν κάποιος ανοίγει έναν κεφαλαιακό λογαριασμό ή επενδυτικό λογαριασμό για να παίξει στο εξωτερικό, ειδικά και έχει και μάλιστα και έναν δικό του λογαριασμό στο εξωτερικό, μπορεί κάλλιστα να κάνει μεταβιβάσεις χωρίς κανένα περιορισμό. Ο περιορισμός αφορά τον κακομύρι, τον κακομύρογλου, τον φουκαρά, εκείνον δηλαδή τον μικρομεσαίο που θέλει να πληρώσει προμηθευτή ή να κάνει δοσοληψίες με τις τράπεζες σε ημερήσια βάση, ή τον κάτοχο ταμιευτηρίου ή άλλου λογαριασμού που δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει όπως θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει. Εκεί είναι. Στόχος είναι να αρπάξει το μετρητό η τράπεζα. Δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Για τους γνωστούς λόγους. Φυσικά, έχουν γίνει πολύ μεγάλες απατεωνίες. Τις έχουμε γράψει επανειλημμένα, τις έχουμε πει, δει, τις έχουμε πει, αλλά όλα αυτά οφείλουν να ανακαλυφθούν με τον εισαγγελέα στις τράπεζες και τον ειδικό καθαριστή που θα αναλάβει σε δημόσια θέα, σε ανοιχτή δημόσια θέα, υπό δημόσιο έλεγχο, τις εκαθαρίσεις αυτών των τεράτων που αυτή τη στιγμή πεθαίνει όλη η χώρα στο βωμό του δικού τους υπερκέρδους. Λοιπόν, ένας φίλος από το εξωτερικό, από την Ιαπωνία, και του ευχόμαστε περαστικά, γιατί μάθαμε τελευταία ότι πέρασε μια περιπέτεια υγείας. Λοιπόν, μας στείλει κάποιες ειδήσεις. Λοιπόν, και ευχαριστούμε πολύ. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει: καλησπέρα Δημήτρη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση και τις γνώσεις που μας παρέχεις τόσα χρόνια. Έχεις αναφέρει και χθες ότι οι Εβραίοι είναι μόνο θρησκεία και όχι έθνος. Θα ήθελα να σε παρακαλώ πολύ να μου πεις ιστορικά πότε χρονολογείται η γραφή που παρουσιάζεται ως εβραϊκή. Δεύτερον, πού θεωρείται γεωγραφικά ότι γεννήθηκε η γραφή. Η γραφή είναι παράλληλη με την αραμαϊκή και έχει, η καταγωγή της είναι αρκετά παλιά. Αν θυμάμαι καλά, δεν είμαι πρόχειρος αυτή τη στιγμή, και αποτελεί μέρος της γενικότητας των, δεν είναι μέρος των Ινδικοευρωπαϊκών γλωσσών, να το πούμε έτσι, φθογγικών, όπως λέμε, γλωσσών της οικογένειας αυτής. Είναι, να το πούμε έτσι, ταιριάζει πάρα πολύ, είναι στην ίδια οικογένεια με την αραβική γραφή. Υπάρχουν σοβαρές διαφορές βεβαίως, και αν θυμάμαι καλά είναι περίπου στον 5ο με 6ο αιώνα π.Χ., αλλά δεν είμαι σίγουρος, έτσι. Και φυσικά το που γεωγραφικά γεννήθηκε είναι στην αραβική έρημο, να το πούμε έτσι. Νομάδες, πολλοί ιστορικοί και ιδιαίτερα αρχαιολόγοι τις πρώτες εβραϊκές φυλές, οι οποίες δεν ήταν μονοθεϊστικές φυσικά, τις εντάσσουν ακόμη και στους λαούς της θάλασσας, δηλαδή στους πληθυσμούς που επέδραμαν περίπου στα 1200 με 800 π.Χ. σε ολόκληρη την Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου, σε εκείνη την περιοχή. Αλλά από τότε μέχρι σήμερα έχει αλλάξει πάρα πολλά, έτσι. Μην το δούμε σαν μια ιστορική συνέχεια. Η ιστορία δεν εξελίσσεται γραμμικά, δεν εξελίσσεται σε ευθεία κατεύθυνση. Εξελίσσεται σε σπήρες, όπου η κάθε σπήρα είναι σε άλλο επίπεδο. Και έτσι ορισμένα γεγονότα ή ορισμένες εξελίξεις να υπάρχουν ομοιότητα, να έχουν ομοιότητες μεταξύ τους, αλλά μιλάμε για άλλο επίπεδο ιστορικής αναφοράς και ιστορικής εξέλιξης βέβαια. Μας ρωτάει ένας φίλος, ο Γιώργος, καλό μεσημέρι, από την ΕΡΤ όπεθ έμαθα για το Διεθνές Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασκευή της χώρας, για το οποίο δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα. Δημήτρη, καλησπέρα. Το πρωί ο Τράγκας πανηγύριζε για την πτώση της δικτατορίας, όπως τη χαρακτήριζε, τον Τσάβες Μαδούρο στη Βενεζουέλα, τονίζοντας μάλιστα ότι οι οικογένειες αυτών των δύο, τον Τσάβες και τον Μαδούρο δηλαδή, κάνουν δουλειές με τα πετρέλαια της χώρας. Κάνα σχολείο. Κοιτάξτε να δείτε, ο κ. Τράγκας είναι γνωστό το που ανήκει και πόσο αξιόπιστος είναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ωστόσο, το θέμα είναι ότι όντως η διακυβέρνηση της Βενεζουέλας και το καθεστώς που πήγε να δημιουργηθεί δημοκρατίας στη χώρα για πρώτη φορά στην ιστορία της Βενεζουέλας μετά το 1998
και το εκλογικό σάρωμα που έκανε ο Τσάβες κινδυνεύει και κινδυνεύει να εξελιχθεί σε ένα γενικευμένο κοινωνικοπολιτικό εμφύλιο αυτή η χώρα. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μας επιτρέπεται να ζητοκραυγάζουμε όταν αυτή τη στιγμή εξελίσσεται η χώρα ή βυθίζεται η χώρα σε ένα κοινωνικό και πολιτικό εμφύλιο. Ελπίζω να μην πάει προς τα εκεί. Να πούμε μόνο, θα αξίζει τον κόπο να αφιερωθεί ειδική εκπομπή για το τι έφτεξε και ανατράπηκε η συντριπτική πλειοψηφία που είχε το κίνημα του Τσάβες στην Εθνοσυνέλευση. Απλά θα πούμε ότι είναι η γνωστή αρρώστια που έχει, που διατρέχει όλες τις αριστερές σέχτες, οι οποίοι θεωρούν ότι κάνουν την επανάσταση βασιζόμενοι μόνο στον ενθουσιασμό και στα μεγάλα συνθήματα. Η επανάσταση, οι μεγάλες πολιτικές αλλαγές κρίνονται πάντα στο πεδίο της οικονομίας. Εκεί είναι το πεδίο που πραγματικά, γιατί εκεί ακριβώς εκφράζονται ή καταγράφονται οι αναμετρήσεις με κοινωνικά συμφέροντα. Όταν δεν μπορείς να απαντήσεις στα πολιτικά, στα οικονομικά προβλήματα, στα μεγάλα οικονομικά προβλήματα μιας χώρας που συνδέονται με την ευημερία ενός ολόκληρου λαού, τότε πραγματικά θα το χάσεις τη μάχη. Έτσι λοιπόν, τόσο ο Τσάβες όσο και περισσότερο ο Μαδούρο αντιμετώπισε μια κατάσταση στην οποία δεν μπορούσε να διαχειριστεί ή δεν τη διαχειρίστηκε με τον τρόπο που θα έπρεπε. Φοβόταν να προχωρήσει σε εθνικοποιήσεις βασικών υποδομών και πρωτίστως δεν έλεγξε την νομισματική κυκλοφορία, δηλαδή την παροχή νομίσματος και τον τρόπο που έπρεπε να παραχθεί αυτό το νόμισμα. Δεν χτύπησε τις μεγάλες οικογένειες της χώρας, οι οποίες συγκέντρωναν τρομακτικό πλούτο στα χέρια τους, και φυσικά ο Μαδούρο έκανε προς αυτή την κατεύθυνση μέτρα και φυσικά επέτρεψε τόσο στις κεντρικές τράπεζες και το τραπεζικό σύστημα της χώρας, αλλά και αυτούς που ελέγχανε ακόμα πλευρές της οικονομίας, όπως για παράδειγμα την λιανική αγορά, να εφαρμόσουν πολιτική υπερπληθωρισμού, έτσι ώστε το μέσο οικογένειο και η μέσα οικογένεια και φυσικά κυρίως τα μεσαία στρώματα, αλλά και μέρος της φτωχολογίας που βγήκε από τη φτώχεια χάρη στις πολιτικές Τσάβες, να μην έχει στον ίδιο μοίρα αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίζει. Είναι δύο τα μεγάλα ζητήματα, τα δύο μέτωπα που χρησιμοποίησε η αντιπολίτευση ενάντια στον Τσάβες. Και φυσικά κυρίως ενάντια στο Μαδούρο. Γιατί κυρίως ενάντια στο Μαδούρο? Γιατί ο Μαδούρο δεν είχε την ακτινοβολία και το εκτόπισμα ενός Τσάβες. Λοιπόν, ποιο ήταν το βασικό πρόβλημα? Ήταν δύο. Πρώτον, υπερπληθωρισμός, το ξεφτύλισμα του νομίσματος, για το οποίο ευθύνεται πρωτίστως η κυβέρνηση Τσάβες. Δεν έδωσε την πρέπουσα σημασία, δεν έλεξε την νομισματική κυκλοφορία, δεν εθνικοποίησε το σύστημα τραπεζών, πρώτα και κύρια με την κεντρική της τράπεζα. Δεν το έκανε και το πλήρωσε. Είναι ακριβώς το ίδιο λάθος, τραγικό λάθος, τραγική επιλογή που έκανε και η κυβέρνηση Αλιέντε στη Χιλή. Ελπίζω να μην έχει την τύχη του Αλιέντε ο Μαδούρο. Την τύχη του Αλιέντε την είχε ο Τσάβες. Γιατί εμένα δεν μου βγάζει το μυαλό, δεν τυχαία εξέλιξη αυτό που είδαμε με τον καρκίνο. Έστω και γιατί είναι πολύ συμπτωματικό. Κάποτε οι προοδευτικοί ηγέτες της Λατινικής Αμερικής έχαναν τη ζωή τους σε αεροπορικά δυστυχήματα, αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, ακόμη και σε τρένα. Τώρα το χάνω και από καρκίνο. Όποιος τα έχει βάλει με τους Αμερικανούς ξαφνικά αποκτά καρκίνο ή πεθαίνει από καρκίνο. Μια στιγμή ρε παιδιά, κάτι συμβαίνει εδώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το δεύτερο ήταν το ζήτημα της ασφάλειας. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν επέτρεψε στις επιτροπές της επανάστασης, όπως ονομάζουν, να αποκτήσουν τέτοια χαρακτηριστικά μαζικότητας αλλά και τέτοιο αποφασιστικό ρόλο ώστε να επιβάλλουν το κράτος δικαίου της επανάστασης σε κάθε γειτονιά. Και έτσι να αντιμετωπιζόταν η τρομακτική έξαρση της εγκληματικότητας, το ζήτημα της ασφάλειας. Εκεί στα δύο βασικά μέτωπα. Τώρα, τι ακριβώς πρόβλημα έχει το κόμμα του Μαδούρο? Δεν έχει κρυθεί τίποτα ακόμη. Η μάχη συνεχίζεται. Απλά είναι σε πάρα πολύ κρίσιμη φάση αυτή τη στιγμή η κατάσταση στη Βενεζουέλα. Ποιο είναι το δεύτερο? Είχαμε ένα κίνημα το οποίο αντί να οικοδομηθεί, είχε σε ένα μεγάλο πλεονέκτημα, είχε σε αυτή την λαοφιλία που είχε ο Τσάβες, την οποία την απέκτησε τελείως τυχαία. Όταν ήταν ο μοναδικός στρατιωτικός ο οποίος έκανε προσωπική του υπόθεση τη μαζική εκαθάριση πάνω από 32.000 ανθρώπων, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, ακόμη και σήμερα υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι από το προηγούμενο καθεστώς που σήμερα
σύσσωμο αγωνίζεται εναντίον του Τσάβες και του Μαδόρο. Το προηγούμενο καθεστώς της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ της Βενεζουέλας δεν είχε κανένα πρόβλημα να κατεβάσει στρατό και να εκτελέσει εν ψυχρό, να σκοτώσει στους δρόμους του Καράκας αλλά και άλλων μεγάλων πόλεων 32.000 ανθρώπους. Το ακούσα το νούμερο. Λοιπόν, ως συνταγματάρχης λοιπόν ο Τσάβες έδωσε εντολή στη μονάδα του να απαντήσει με στρατιωτική επιχείρηση ενάντια στο Μιραφιόρες, δηλαδή στο προεδρικό μέγαρο, όταν μετά από μια τέτοια συγκέντρωση εκατοντάδες νεκροί και τραυματίες από την αστυνομία και το στρατό. Ατύχησε, συνελήφθη, τον κλείσανε μέσα και φυσικά έγινε ο ήρωας του τελευταίου και του τελευταίου φτωχού Βενεζουελάνου που έχανε τη ζωή του γιατί διαμαρτυρόταν για την κατάσταση απόλυτης φτώχειας και αγραμματοσύνης. Όταν ο Τσάβες ανέλαβε την κυβέρνηση της χώρας, η χώρα είχε 30 ίσως και πάνω από 30% αγράμματους, κυριολεκτικά αναλφάβητους στη Βενεζουέλα. Και είχαν τρομακτικό ζήτημα το πώς θα τους τραβήξουν αυτούς στην πολιτική. Δυστυχώς όμως το κίνημα δεν απέκτησε, παρά το γεγονός ότι είχε ισχυρές κοινωνικές ρίζες, δεν απέκτησε αυτή τη δυνατότητα και την εμβληματικότητα που είχε ο αρχηγός του. Και έτσι, όταν τον κούρεψαν τον αρχηγό τους, δεν υπήρχε ανάλογη διαδοχή. Ο ίδιος ο Τσάβες δεν υπολογίζει σωστά το ζήτημα της οικονομίας, ότι η μάχη δίνεται πρωτίστως στην οικονομία, ότι εκεί αποδεικνύεις το πόσο επαναστάτης είσαι, δηλαδή το πώς κερδίζεις τις μάχες μέρα με τη μέρα, το πώς αποδεικνύεις ότι ο λαός βελτιώνει τη θέση του μέρα με τη μέρα και έτσι κερδίζεις τις μάχες, τις πολιτικές μάχες. Εάν ο λαός δεν δει βελτίωση, εάν ο λαός κληθεί πάλι σε θυσίες, πάνω σε θυσίες και όλα αυτά τα πράγματα, χωρίς να βλέπει πραγματική βελτίωση της κατάστασής του, τότε δεν έχει κανένα σύνθημα, κανένας ενθουσιασμός, κανένας δεκάρικος για την επανάσταση, κανένα οραματικό σύμπλεγμα δεν πρόκειται να το κρατήσει από την κατάρρευση. Έτσι, αυτό αντιμετωπίζει σήμερα η Βενεζουέλα. Θυμάμαι σε συναντήσεις που είχα με πρεσβευτές της Βενεζουέλας, ο μεν ένας σκεφτικός άκουγε αυτό που του έλεγα επανάσταση, που σέβεται την Κεντρική Τράπεζα, δεν υπάρχει, δεν έχει υπάρξει ποτέ στον κόσμο και στον βαθμό που υπάρχει ιτάται. Και κούναγε το κεφάλι του. Και λένε πραγματικά, γιατί και ο οικονομολόγος ο ίδιος έλεγε πραγματικά αυτό το μεγάλο μας έλλειμμα. Το ότι δεν διαχειριζόμαστε εμείς την κυκλοφορία του χρήματος. Δηλαδή εννοούσε τη νέα κυβέρνηση, η δημοκρατική κυβέρνηση Βενεζουέλας. Ο άλλος είχε την αλαζονία και την υπεροψία του αριστερού κοινωνιολόγου. Νομίζει ότι η πολιτική δεν είναι τίποτα άλλο παρά διακηρύξεις και συνθήματα και ενθουσιασμοί και διαδηλώσει στον δρόμο. Τι να το πεις. Ό,τι ήταν να το πούμε, το είχαμε πει πριν χρόνια τώρα. Δυστυχώς, οι ιδεολειψίες πεθαίνουν τελευταίες και την πληρώνει ένας ολόκληρος λαός που ήλπιζε πραγματικά να δει. Γιατί προσέξτε, έτσι και κερδίσει η αντιπολίτευση και πάει την κυβέρνηση, θα δείτε τέτοια μαζική σφαγή στη Βενεζουέλα που δεν θα έχει ιστορικό προηγούμενο όχι μόνο για τη χώρα αλλά για τη Λατινική Αμερική. Γράψτε το αυτό. Τότε θα δείτε τι σημαίνει δικτατορία. Νεοφιλελεύθερη δικτατορία. Νεοσυντηρητική. Οι 32.000 νεκροί που στήχησε η λεγόμενη νεοφιλελεύθερη λέλαπα της Βενεζουέλας από τη δεκαετία του 90, ουσιαστικά από το τέλος της δεκαετίας του 80, μέχρι την ανατροπή της το 1998 από τον Τσάβες, δεν θα είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που θα συμβεί στη Βενεζουέλα, έτσι και κερδίσουν οι δυνάμεις αντιπολίτευσης. Είναι η αδιαφορία, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα, το ξαναλέμε και το ξαναλέμε, η αδιαφορία. Και τα ιδεολογήματα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε ανοιχτά και δημόσια, κύριε Αλέξανδρε, σε τέτοιο ζήτημα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε προσωπικό θέμα που αναφέρεται για τα ζητήματα που αφορά τον νόμο Κατσέλη και τα λοιπά.
Το μόνο που μπορώ να πω είναι, αν μπορείτε μπείτε. Αν μπορείτε. Δημήτρη και Γιάννη, καλησπέρα. Ποιες είναι σήμερα οι λαϊκές δυνάμεις που είναι ενεργές? Όλοι τους είναι σε λίθαργο, βρίσκονται σε κατάσταση υπνοβασίας. Κάνουν αυτό που τους μάθανε να κάνουν χρόνια τώρα, γενιές τώρα, τώρα που εμείς μπορέσαμε να δούμε την άλλη πλευρά του νομίσματος. Άλλοι από μόνοι τους, άλλοι με δική σου παρέμβαση, άλλοι ήταν απλά καχύποπτοι, άλλοι γεννήθηκαν αντάρτες. Τι είναι αυτό που δεν τους φέρνει κοντά μας? Ο τρόπος ζωής τους, η καθημερινότητά τους, η κουλτούρα τους, τα πιστεύω τους. Αν με ρωτήσεις, θα σου απαντήσω. Τους έγινε συνήθεια να σκύβουν το κεφάλι και με σκυμμένο το κεφάλι ποτέ δεν θα δουν το φως του ηλίου. Μόνο σκοτάδι και εγώ πες στο έδαφος θα ανακαλύπτουν. Μήπως προσπαθούμε να ξυπνήσουμε αυτούς που δεν θα ζήσουν ποτέ σαν ελεύθερα όντα, πάντα θα ζουν στο παρασκήνιο της ζωής. Απλά σαν επέτες της ζωής που ζουν σαν σκλάβοι, παίρνοντας ψίχουλα για τις υπηρεσίες τους, πότε θα σταματήσουν να ταΐζουν το κτίνος και να μεγαλώνει. Να μεγαλώνει τόσο που θα τους φάει και αυτούς τους ίδιους. Πότε θα το καταλάβουν? Καλό απόγευμα. Εγώ πιστεύω, αγαπητέ Οδυσσέα, ότι δεν έχουμε κάνει αυτά που θα έπρεπε να είχαμε κάνει για να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος επαγρυπνεί. Υπάρχει κόσμος. Υπάρχει κόσμος εκεί έξω. Δεν είναι η πλειοψηφία. Αλλά δεν είναι η πλειοψηφία που κινείται αυτόματα. Κινούνται πρώτα κάποιοι οι οποίοι είναι πιο ενεργοί. Είναι πιο εύκολο να συνειδητοποιήσουν το κακό. Είναι πιο εύκολο ο εαυτό, γιατί ο καθένας πρέπει να ψαχτεί με τον εαυτό του. Δεν είναι μια υπόθεση που παίρνεται συλλογικά. Παίρνεται πρώτα ατομικά και γίνεται συλλογικό το ατομικό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Σε όλους τους αγώνες, είτε τους επαγγελματικούς, είτε τους κοινωνικούς, είτε τους προσωπικούς, είτε ευρύτερα τους συλλογικούς, έτσι ξεκινάει η συνείδηση. Σε ατομικό επίπεδο πρώτα και μετά γίνεται μια συλλογική κατάσταση. Δεν το έχουμε κάνει αυτό. Δεν έχουμε μάθει να μιλάμε με τον κόσμο ακόμη όπως θα έπρεπε. Δεν έχουμε μάθει να τον βρίσκουμε εκεί που πραγματικά πονάει και να μιλάμε ως ίσο προς ίσο ή αν θέλετε ακόμη περισσότερο να του δίνουμε την αξία που πραγματικά έχει, έστω και αν ο ίδιος έχει απαξιώσει τον εαυτό του. Και δεν λέω κολακίες, εννοώ το στοιχειώδες, να μιλάμε με αξιοπρέπεια ή ξυπνώντας την αξιοπρέπεια και το φιλότιμο. Κάτι που δεν το κάνει κανείς, πολύ περισσότερο και ο ίδιος πολλές φορές. Δεν χρειαζόμαστε παρά μόνο ένα 5% ενεργών πολιτών, αποφασισμένων, πραγματικά πατριωτών στη συνείδησή τους και φυσικά αποφασισμένων να δώσουν τη μάχη μέχρι τέλος. 5%. Υπάρχει αυτό το 5%. Και έχει απεξαρτηθεί εν πολλής και από την τωρινή κατάσταση. Απλά πρέπει να γνωριστούμε μεταξύ μας. Και αυτό θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά, είναι βαριά η καλογερική. Θέλει οδηπορικά από τον καθένα μας και όχι μόνο από κάποιον, από μόνο από έναν άνθρωπο. Πολύ καλή πρόταση, λέει ο φίλος μου Στέλιος. Μόνο θέλει προσοχή. Το δοκίμασα μερικές φορές μετά το Capital και το δημοψήφισμα και το τι ακούς δεν λέγεται. Από όλη στελαμό, γυαλίδες κτλ. Πάντως ξύλο δεν έφαγα. Πρώτον, να έρχεσαι να πηγαίνεις με συναγωνιστές ή φίλους. Έχει σημασία. Και δεύτερον, η απάντηση στο είμαστε όλοι λαμόγια είναι στην ουσία προβολή του εαυτού του. Ήταν θύμα ή θήτης λαμογιών και γι' αυτό το λέει και σένα. Έτσι. Λοιπόν, εσύ τον προκαλείς λέγοντας, φίλε μου, αν δεν είσαι εσύ λαμόγιο, έλα μαζί μας. Έλα να αποδείξω ότι δεν είσαι λαμόγιο. Εσύ ο ίδιος δεν είσαι λαμόγιο. Γιατί ψήφισες λαμόγια μια ζωή. Γιατί έβαζες πλάτη, έστω και με την αδιαφορία σου, σε λαμόγια. Που έκαναν την πατρίδα σου, την ίδια σου τη ζωή, κόλαση. Και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει θέμα ξύλου. Άλλωστε, εντάξει. Δεν έχουμε. Λοιπόν, μας έστειλε του Μάκη Ανδρονόπουλου ένας φίλος, του Μάκη του Ανδρονόπουλου, πρώην συμβούλου του ΓΑΠ, ειδικές οικονομικές ζώνες για 2 εκατομμύρια πρόσφυγες στην Ελλάδα. Μην ανησυχείτε, ήδη το έχει προκαταλάβει ως πρόταση ο κύριος Σόρος, ο οποίος στην αρχή της κρίσης, τον Οκτώβριο, έγραψε ανοιχτή επιστολή όπου ζητούσε από τα ευρωπαϊκά όργανα και κυρίως τη Μέρκελ να δέχεται 2 εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και μας λέει ο φίλος, καλημέρα, σχετικά με το σχόλιο του Δημήτρη Καζάκη για τις ειδικές οικονομικές ζώνες, δες την πρόταση του Μάκη Ανδρονόπουλου, πρώην συμβούλου του ΓΑΠ, για το πώς θα γίνει η Ελλάδα στρατόπεδο συγκέντρωσης προσφύγων με ειδικές οικονομικές ζώνες. Η πρόταση ήταν στο ΤΑΦΒΧ. Σίγμα, για ποιο λέμε τώρα. Α, μάλλον το TVXS. Έτσι, ναι. Κουλόγλου. Ναι. Μόλις πριν 2-3 μέρες. Είναι όλα εκεί, με μορφή συγκεκριμένης πρότασης, η οποία αποτελεί σύμπτωση ορισμένων προσωπικών μου σκέψεων, αλλά και προβληματισμών ανωτέρων διοικητικών στελεχών του ιδιωτικού τομέα. Μόνιμη κατάσταση 2 εκατομμύρια Σύριων. Η πρόταση που ακολουθεί ενδεχομένως θα μπορούσε να διαρευνηθεί στην ερχόμενη σύνοδο κορυφής. Η πρόταση αυτή αποτελεί σύμπτωση ορισμένων προσωπικών μου σκέψεων και άλλων κτλ. Ανώτερων στελεχών. Η Ελλάδα αποδέχεται τη μόνιμη κατάσταση στην Ελλάδα 2 εκατομμυρίων προσφύγων από τη Συρία, δικιά της επιλογής, τους διαλέγουμε κιόλας, όπως τα κοπάδια. Τα βάζουμε αυτό στο Στρούγκα και τους διαλέγουμε. Ναι, και με τη συνδρομή των υπηρεσιών των ΗΠΑ, των μεγάλων χωρών της Ευρώπης και ίσως του ΝΑΤΟ, και με τη συνένεση των ίδιων των προσώπων και την αποφυγή φραγής στο σύνορο της με τη συνδρομή της Frontex υπό Έλληνα στρατηγό ή ναύαρχο. Ναι, με τον Κωνσταράκο επικεφαλής. Βεβαίως, το λύσαμε το θέμα. Έναντι αυτών ζητά πρώτον άμεση μείωση κατά 50% του χρέους και ρύθμιση του υπολείπου. Α, το κάνουμε Auschwitz στην Ελλάδα και μετά και λέμε εντάξει, μας μειώνει το χρέος κατά 50%. Δεύτερο, χαλάρωση των δημοσιονομικών πιέσεων και άμεση κατάργηση του capital controls με συμμετοχή στο QE. Να μην πάρει και τα λεφτά ο Σάλλας. Όχι, ρε παιδί μου. Εντάξει, ποσοτική χαλάρωση. Πιστοτική τη λέει. Ποσοτική λέγεται. QE. Και τρίτο, την καταβολή ενίσχυση 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία 8 με 10 ζωνών ελεύθερου εμπορίου και 10 δορυφορικών πόλεων για την εγκατάσταση των προσφύγων. Εντάξει. Έτσι. Ωραία. Να είμαστε όμορφα. Τι ωραία που περνάμε. Μας λέει ο φίλος που μας έστειλε το μήνυμα για την Λινοπότη στην ΚΟ ότι υπάρχει κατάληψη, αφού είχε βέβαια προηγηθεί στις 4/9/15 η επίσκεψη Βραμόπουλου, Ευρωπαίος Επιτρόπος για τη Μετανάστευση, τον ξέρουμε, τον κύριο Ψιλικοκό, με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φρανς Τίμεμανς, στο Δημαρχείο της ΚΟ. Μιλάει βέβαια για κλειστή σύσκεψη. Δεν τη βλέπω καλά την ΚΟ. Λοιπόν, θα μου πεις ποιο νησί. Καλησπέρα κύριε Καζάκη, θα περίμενε κανείς ότι η αγάπη για την πατρίδα θα είναι και κάτι αυτονόητο, σαν την αναπνοή ένα πράγμα. Ότι η αγάπη για ένα τόπο όπου κατοικεί ένας διακριτός λαός, ο δικός σου, που θα ζει, θα δημιουργεί, θα ονειρεύεται. Αυτό που διαπιστώνω όμως είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι των συμπατριωτών μας φαίνεται να στερείται τέτοιου συναισθήματος. Τι έχουμε πάθει, ρε γαμώτο, ακόμα και βολεμένος να είσαι. Ποιος θα ήθελε να ζει σε χρυσοκλουβί. Ύψιλον γαμός ως ενεργεία στρατιωτικός, συμφωνώ με τη λογική ότι ο στρατός είναι της πατρίδας. Χωρίς πατρίδα δεν είμαι στρατιωτικός. Είμαι σεκιουριτάς. Συνεχίζουμε δυνατά. Σε ευχαριστώ για τις υπηρεσίες σου. Λοιπόν, λοιπόν, μας λέει για μια κριτική που έχει γίνει, δεν θα ήθελα να δω που έχει γίνει για τους στρατιωτικούς, δεν θέλω να ασχοληθώ με απολυφάδια της Χούντας, φίλε μου, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, φίλε μου Αλέξανδρε, ξαναλέω, για τα ζητήματα αυτά τα συζητάμε ιδιωτικά, δεν μπορώ να βγω δημόσια να συζητήσω προσωπικό πρόβλημα σχέση με το ζήτημα αυτό, εντάξει. Λοιπόν, και δεν προλαβαίνω κιόλας να διαβάσω ένα τόσο μεγάλο κείμενο, ειδικά μέσα στη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, Δημήτρη, θα μπορούσε να επικοινωνήσει με τη Βενεζουέλα ως ένα σύμβουλος άτυπα. Εγώ νομίζω ότι θα ήσουν πάρα πολύ χρήσιμος και αυτές οι λεπτομέρειες κρίνουν το αποτέλεσμα. Επίσης, έχω δει τον Λεωνία τον Χρυσανθόπουλο πολλές φορές να μιλά στο RT, Russia Today. Δεν θα μπορούσε κι εσύ να βγει να μιλήσει, και αυτό νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο. Λοιπόν, δύο πράγματα. Πρώτον, με επικοινωνία με τη Βενεζουέλα έγινε προσπάθεια, προσπαθήσαμε, είδαμε και τον πρέσβη της Βενεζουέλας σε ανύποπτο χρόνο για τα ζητήματα, όχι για να τους δώσουμε συμβουλές, ποιοι είμαστε εμείς. Απλά διατυπώσαμε με 5 σκέψεις, διαπιστώσαμε ότι δυστυχώς η πρεσβεία της Βενεζουέλας είχε υποστεί κατάληψη από το ΣΥΡΙΖΑ.
είχαν τη λογική ότι με το ΣΥΡΙΖΑ θα λυθεί και το πρόβλημα της Ελλάδας και θα λύσουν και αυτό το πρόβλημά τους. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι, για αυτό άλλωστε, το πουλημένο το Μάρι που το παίζει πρωθυπουργό σήμερα. Εγώ τον είχα χαρακτηρίσει από πολύ νωρίς, όπως τον είχα χαρακτηρίσει, πολλοί μου λέγανε μην βρίζεις, μην βρίζεις. Λοιπόν, και άλλοι που δεν γουστάρουν, ξέρετε, είναι political correct να μην είναι αυτό το πράγμα. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου γράψετε ποιον έβρισα πουλημένο το Μάρι και δεν αποδείχθηκε ότι ήταν πουλημένο το Μάρι. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου το πείτε αυτό, ρε παιδιά, ειλικρινά δηλαδή. Και δεν είναι το βρισιά το πουλημένο στο Μάρι, είναι χαρακτηρισμός ιδιότητας. Έτσι. Λοιπόν, για να ξέρουμε και σωστά ελληνικά. Δυσλεκτικός είμαι, τουλάχιστον προσπαθώ να καταλάβω πέντε πράγματα. Τουλάχιστον προς τη γλώσσα, που δεν την τιμώ και ιδιαίτερα. Θέλω να πω λόγω ιδιότητος. Αυτά τα ολίγα. Ολοκληρώσαμε σήμερα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια, καλό απόγευμα, ό,τι νεότερο αύριο. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.